Σε εξέλιξη βρίσκεται η κακοκαιρία Άριελ, η οποία επηρεάζει αρκετά τμήματα της Κρήτης, με ισχυρούς ανέμους και έντονες βροχοπτώσεις. Πάμε να δούμε πώς διαμορφώνεται η εικόνα, αλλά και πώς θα εξελιχθεί το φαινόμενο. Να καλησπερίσω τον κύριο Κώστα Λαγουβάρδο, είναι ο Διευθυντής Ερευνών του Αστεροσκοπείου Αθηνών. Καλησπέρα σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλησπέρα και στους τηλεθεατές, και σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από το αξιοσημείωτο του πράγματος, για την ώρα τουλάχιστον, που είναι τα ύψη βροχή τα οποία καταγράψατε. Ακριβώς, να δούμε ακριβώς και τη σχετική κάρτα στους δέκτες μας. Κάρτα, είναι τους σταθμούς του αστεροσκοπείου. Mm-hmm. Είχαμε μεγάλη ύψη βροχής μέχρι τώρα και κυρίως το μεγαλύτερο κομμάτι βέβαια έπεσε στο πρώτο δεκάωρο της ημέρας, κυρίως στο νομό Χανίων όπως και περιμέναμε, που φτάσαμε και ξεπεράσαμε τα 90 χιλιοστά. Είναι μια κακοκαιρία που κυρίως στα νότια τμήματα του νησιού έχει δώσει μεγάλη ύψη βροχής και αυτό είναι καλό γιατί υπάρχουν έχει δημιουργήσει κάποια σημαντικά προβλήματα. Έχουμε μια ανάπαυλο των φαινομένων τις τελευταίες ώρες, αλλά περιμένουμε εκ νέου έντασή του, θα έλεγα, από τα μεσάνυχτα και μετά, όταν η μετοπική επιφάνεια που συνοδεύει αυτό το χαμηλό της κακοκαιρίας θα περάσει από την Κρήτη και θα δώσει φαινόμενα μέσα στη νύχτα. Τα εντονότερα φαίνεται να είναι πάλι στο δυτικό τμήμα της και στη συνέχεια πέντως στα ανατολικά να δώσει και σε άλλες περιοχές ανατολικότερα, αλλά φαίνεται να κινείται γρήγορα και επομένως θα έλεγα ότι στις περισσότερες περιοχές τα φαινόμενα θα σταματήσουν μέχρι το πρωί. Μάλιστα. Θα παραμείνουν κάποιες βροχοπτώσεις, κυρίως στα νότια, νοτιοδυτικά τμήματα του νησιού και αύριο, αλλά με μικρότερη ένταση. Αλλά θα έλεγα μέσα στη νύχτα θα έχουμε αυτό το πέρασμα, το οποίο θέλει προσοχή. Θα είναι σύντομο, αλλά μπορεί τοπικά να δημιουργήσει να δώσει κάποια ύψη βροχή, τα οποία δεν μπορούσαν να δημιουργήσουν προβλήματα. Άρα, σταδιακά προσεχώς τις επόμενες ώρες, από αύριο τουλάχιστον, αρχίζει και σβήνει το φαινόμενο, έτσι. Ακριβώς. Ωραία. Ωραία. Να μας δώσετε και μια γενική εικόνα πριν σας αποδεσμεύσω σε επίπεδο χώρας. Ποιο ορίζεται, για παράδειγμα, ως επίκεντρο της κακοκαιρίας αυτή την ώρα. Ναι, κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή έχουμε έντονες βροχές και στην Πελοπόννησο και ξεκινήσει να βρέχει και στην Αττική και βορειότερα. Αυτό που βλέπουν ότι πάλι κατά τη διάρκεια της νύχτας θα έχουμε έντονα φαινόμενα και στην Αττική. Και η Αττική, επειδή είναι μεγάλο αστικό κέντρο και δημιουργούνται προβλήματα ακόμα και μικρότερη ύψη βροχή, είναι κάτι που μας ανησυχεί. Αλλά και συνέχεια βορειότερες περιοχές όπως η Ανατολική Θεσσαλία, Μαγνησία, Σποράδες, Πιερία, Κεντρική Μακεδονία και Χαλκιδική θα δεχτούν μεγάλα ύψη βροχή μέσα στη νύχτα και μέχρι αύριο το πρωί. Από αύριο, όπως είπαμε, και εκεί σιγά τα φαινόμενα θα σταματούσουν. Θα παραμείνουν μόνο στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, καθώς και στα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου, μέχρι την Πέμπτη το απόγευμα, οπότε και εκεί θα σταματήσουν. Αλλά μέσα στη νύχτα περιμένουμε και τα έντονα φαινόμενα, που σας είπα, λιγότερο στην Κρήτη και κυρίως στη Δυτική Κρήτη, αλλά πιο έντονα βορειότερα. Μάλιστα. Αυτό είναι κάτι που μας ανησυχεί και θέλει παρακολούθηση. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Λαγουβάρδο. Ευχαριστώ πολύ που μιλήσαμε. Καλό σας βράδυ.